Πριν από 3,5 χρόνια αποδεσμεύτηκαν 315 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Στόχος, η δημιουργία ενός ακμαίου επενδυτικού περιβάλλοντος. Αυτό κάνει το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Λειτουργεί όμως το σχέδιο. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του Ταμείου έχει κατευθυνθεί σε project για την έρευνα και την ανάπτυξη και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά τι γίνεται με τις επενδύσεις στην καινοτομία και τις υποδομές? Βρίσκονται πάρα πολύ πιο κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Γι' αυτό η Κομισιόν αναβάθμισε το σχέδιο. Ποιος είναι ο νέος επενδυτικός στόχος? 500 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Αυτό στηρίζεται στην αρχή ότι κάθε ένα ευρώ από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να μοχλεύσει ως 15 ευρώ επενδύσεων. Το Ταμείο μπορεί να αντλήσει 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι αυτή η αναλογία μόχλευσης που βοηθά τη χρηματοδότηση των ελλείψεων που υπάρχουν στην υγεία, την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Εσθονία, μέχρι την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ο Γιγιόμ Ντεζαρντέν επισκέφθηκε την Ισπανία για να δει τι ακριβώς συμβαίνει και αν η χρηματοδότηση βοηθά να αναπτυχθεί η καινοτομία. Παρά την πρόσφατη μικρή βελτίωση, υπάρχει σοβαρό ζήτημα πρόσβασης σε δανειοδότηση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, παρά μάλιστα τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ των εγκεκριμένων επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι κριτικές υπογραμμίζουν ότι μόνο τα μεγάλα έργα καταφέρουν να αποσπάσουν δανειοδότηση και να έχουν προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζουμε τους υπευθύνους και ξέραμε πως θα ενδιαφέρονταν για ένα τέτοιου είδους έργο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ταιριάζει πολύ καλά με τη φιλοσοφία μας. Στη ΣΑΕΚΑ τα νέα κεφάλαια βοήθησαν την εταιρεία να αναπτύξει μια νέα, πιο φιλική προς το περιβάλλον τεχνική ανακύκλωσης και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Χάρη στο project αυτό, δημιουργήσαμε 120 μόνιμες θέσεις εργασίας και κατά τη φάση της κατασκευής είχαμε 500 υπαλλήλους. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη επέτρεψε στη ΣΑΕΚΑ να αναπτυχθεί περισσότερο, παρόλο που η εταιρεία είχε ήδη ηγετικό ρόλο στην αγορά με εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη. Για την Εξοβήτο όμως, μια τοπική startup που ειδικεύεται στις ιατρικές προμήθειες του μέλλοντος, ήταν τεράστια η διαφορά. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή να βρουν χρηματοδότηση. Το πρόβλημα ήταν πως μας έλεγαν ότι δεν έχετε τίποτε για να καλύψετε το δάνειό σας, άρα δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΕΤΕΠ, τους έδωσε 300.000 ευρώ για να φτιάξουν το πρωτότυπό τους και να διπλασιάσουν το προσωπικό τους. Αλλά δεν ήταν κάτι εύκολο. Το να προσλάβουμε δύο άτομα για δουλειά δύο μηνών ήταν κάτι δύσκολο, γιατί δεν είμαστε μεγάλη εταιρεία. Δύο άτομα σε αυτό το project είναι λες και το 20% της ομάδας μας να εργάζεται σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ο μέντορας μας στη συμπλήρωση των αιτήσεων. Οι μικρές εταιρείες συνεργάζονται με ενδιάμεσους θεσμούς. Μερικές φορές δεν γνωρίζουν πως τα χρήματα ή η χρηματοδότηση προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουν πως είναι μια τοπική τράπεζα που δίνει το δάνειο. Η υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους έχει πλέον απλοποιηθεί. Υπάρχει εξορθολογισμός της διαδικασίας και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους επιχειρηματίες. Πόσα έργα οι εταιρείες όπως αυτές που μας έδειξε ο Γκιγιόμ παίρνουν αυτή τη χρηματοδότηση? Αυτή είναι η τυπική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΤΣΕ, επιτρέπει στον Τζον, την Κέιτι και τη Σιμών να παρουσιάσουν τα project που ζητούν χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός τομέας Τζον και ο δημόσιος τομέας Κέιτι έχουν μεγάλα project και απασχολούν περισσότερα από 3.000 άτομα. Η Σιμών όμως έχει μια μικρή επιχείρηση, γι' αυτό η ακρόαση της εταιρείας της προγραμματίζεται να γίνει μπροστά σε μια επιτροπή από τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες. Η πρώτη ακρόαση του Τζον και της Κέιτι γίνεται μπροστά σε ομάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που εκτιμά αν η πρότασή τους είναι βιώσιμη. Εάν περάσουν από αυτόν τον έλεγχο, η ακρόαση συνεχίζεται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρέπει να πληρούνται δύο κριτήρια για να προχωρήσει το project. Είναι πολύ ρίψο κίνδυνο να χρηματοδοτηθεί και από κάποιον άλλον. Καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην αγορά και συμπληρώνει κάποιο άλλο έργο που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εάν η Επιτροπή πει ναι, τότε ο Τζον και η Κέιτι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για να συγκεντρώσουν περισσότερα χρήματα, πείθοντας άλλους επενδυτές για τη βιωσιμότητα του project τους. Η Σιμών ακολουθεί μια παρόμοια διαδικασία, αλλά με την τοπική τράπεζα ή τον οικονομικό θεσμό, που έχει πάρει τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις όπως η δική της. Έχει όμως το επενδυτικό σχέδιο το προβλεπόμενο αντίκτυπο που περιμένουν όλοι.
Ο Γιίρκη Κατάινεν, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, μίλησε στο Euronews για αυτό το ζήτημα. Τι χειροπιαστό μας φέρατε για να μας δείξετε πώς πηγαίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων? Ό,τι πιο χειροπιαστό είναι το έργο Social Impact Bond. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον ιδιωτικό τομέα και την κυβέρνηση της Φινλανδίας και έχει ως στόχο να προσφέρει δουλειά σε 2.500 μετανάστες στη χώρα. Ήθελα να αναδείξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από τις κανονικές χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιομηχανικών project ή έργων υποδομής. Όταν μιλάτε για το Ταμείο και τους μετανάστες, μου γεννιέται το ερώτημα για την απασχόληση στην Ευρώπη. Έχει δημιουργήσει, λένε, 300.000 θέσεις εργασίας. Οι 300.000 θέσεις εργασίας βασίζονται στις επενδύσεις που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2016. Τώρα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό πεδίο, έχουν χρηματοδοτηθεί 640.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, του ψηφιακού κόσμου, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερα project. Η διαφάνεια είναι ένα θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με παλιούς πελάτες. Ποιος έχει την επίβλεψη? Το Ταμείο παράσχει εγγυήσεις μόνο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα εστιάζουμε στο πρόγραμμα Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτι διαφορετικό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Προσπαθούμε να μάθουμε από αυτό πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, για παράδειγμα, στον τομέα της διαφάνειας. Το πρόγραμμα προωθεί επενδύσεις στις βιώσιμες υποδομές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα, την ανάπτυξη και τις κοινωνικές υποδομές. Αλλά στο πρόγραμμα αυτό η ΕΤΕΠ θα μείνει ως εταίρος κλειδί που ελέγχει τη χρηματοδότηση. Ρωτώ ξανά, ποιος έχει την επίβλεψη των project που επιλέγονται, ποιος θα ασκήσει έλεγχο και τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση του τομέα έρευνας και ανάπτυξης που γίνεται μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα έχουν όλα να κάνουν με τα δάνεια και τις εγγυήσεις και θα ξεχάσουμε τη χρηματοδότηση? Ο θεσμός που παρέχει τη χρηματοδότηση είναι υπεύθυνος να εξετάσει εάν το project είναι οικονομικά βιώσιμο. Υπάρχουν δύο ταμεία που θα παράσχουν χρηματοδότηση σε καινοτομίες. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το Horizon Europe, που δίνει επιχορηγήσεις, και το δεύτερο είναι το Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχει ίδια κεφάλαια, εγγυήσεις και δάνεια. Μειώνεται ο προϋπολογισμός? Όχι, δεν μειώνεται. Ήδη σήμερα στο πρόγραμμα Horizon 2020 έχουμε και τα δύο οικονομικά εργαλεία και επιχορηγήσεις. Τώρα η κατάσταση θα συνεχιστεί, αλλά τα οικονομικά εργαλεία θα μπουν υπό τη σκέπη του Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διατίθενται για καινοτομίες και έρευνα. Άρα υπάρχει ελπίδα. Η αγορά βελτιώνεται ευτυχώς σε πολλές χώρες, αλλά υπάρχει ανάγκη για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά στον τομέα των καινοτομιών. Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη φορά θα τα πούμε από την Ελλάδα.